ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά το νησί μας, είναι οι δομές δημόσιας υγείας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει πάρει επανειλημμένως ομόφωνες αποφάσεις για τη στήριξη της δημόσιας υγείας. Από την πλευρά τη δική μας το αποδείξαμε. Το αποδείξαμε στην πανδημία όταν ενισχύσαμε με γιατρούς και νοσηλευτές με 530 άτομα όλες τις δομές υγείας. Με εξοπλισμό στα νοσοκομεία μας, στα κέντρα υγείας. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε εάν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την υποστελέχωση, ειδικά από τους γιατρούς και νοσηλευτές, και να έχουμε μια ουσιαστική διάλυση του συστήματος του ΕΣΥ. Πρέπει λοιπόν από πλευράς της κυβέρνησης να δοθούν τα κίνητρα για να μπορούν να παραμένουν εδώ οι γιατροί και οι νοσηλευτές και να δουλέψουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Έχω επικοινωνήσει και πρέπει να σας πω ότι και με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου είχαμε θέσει όλα τα θέματα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη και σήμερα επικοινώνησα με τον κύριο Γεωργιάδη. Το πρόβλημα είναι ότι βγαίνουν προκηρύξεις και δεν υπάρχουν ειδικά οι αναισθησιολόγοι για να μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να δοθούν τα κίνητρα τα οικονομικά ή όποια άλλη λύση βρει το αρμόδιο Υπουργείο για να μπορούμε να πούμε ναι, η Κρήτη έχει αυτά τα νοσοκομεία τα οποία υποστηρίζουν τον πολίτη που δεν μπορεί να πάει και σε ιδιωτικά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε εναντίον των ιδιωτικών νοσοκομείων ή ιατρείων, όμως πρέπει να υπάρξει η στήριξη της δημόσιας υγείας. Αυτή είναι η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτή είναι υποστηρίζουμε διαχρονικά και θεωρώ ότι και με τις πιέσεις όλων μας πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις. Πρέπει να δοθούν τα κίνητρα για να παραμένουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία μας.